αστυνομίας, ανακρινόμενοι, ανέφεραν ότι οι συλληφθέντες ξεπέρασαν τα 2.400 άτομα. Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34 άτομα. Στην ανάκριση που διενεργήθηκε το φθινόπωρο του 1975 εναντίον των πρωτετήτων της καταστολής, εντοπίστηκαν 21 περιπτώσεις θανάσιμου τραυματισμού. Ωστόσο, τα θύματα πρέπει να ήταν πολύ περισσότερα, διότι πολύ βαριά τραυματισμένοι, προκειμένου να διαφύγουν τη σύλληψη, αρνήθηκαν να διακομιστούν σε νοσοκομείο. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος κήρυξε στρατιωτικό νόμο, αλλά στις 25 Νοεμβρίου ανατράπηκε με πραξικόπημα. Πρόεδρος ορίστηκε ο αντιστράτηγος Φέδων Γκυζίκης και πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης ο Αδαμάντιος Αδρουτσόπουλος. Όμως, ο ισχυρός άνδρας του νέου καθεστώτος ήταν ο διοικητής της στρατιωτικής αστυνομίας, ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, που επέβαλε ένα καθεστώς σκληρότερο από εκείνο του Παπαδόπουλου. Η δικτατορία κατέρευσε στις 23 Ιουλίου του 1974, αφού είχε ήδη προηγηθεί η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Γκυζίκης και ο αντιστράτηγος Ντάβος, διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού, κάλεσαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να επιστρέψει στην Ελλάδα για να επαναφέρει τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για ένα μικρό αφιέρωμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Όμως θα γυρίσουμε εδώ στην πολύ καυτή επικαιρότητα. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, παρά το γεγονός ότι η μέρα ίσως.